Από οικονομικής πλευράς είμαστε σχεδόν στη δεκαετία του 50 και αρχίζουμε να πιστεύουμε ότι έτσι μας θέλει η πολιτεία, για πολλούς λόγους. Διαφορετικά δεν θα μας έβανε τόσα εμπόδια. Λοιπόν, πρώτο εμπόδιο. Προσπαθούμε από το καλοκαίρι του 2005 με το τότε νομοσχέδιο για τις σταυλικές εγκαταστάσεις να νομιμοποιήσουμε τους στάβλους, τους υπάρχουν στάβλους και να εξαιρεθούν από την κατεδάφιση. Και είναι αδύνατο. Ελάχιστοι τα κατάφεραν. Κατόπιν άρχισαν οι τροποποιήσεις. Εννοώ τροποποιήσεις για τις σταυλικές εγκαταστάσεις. Αν δεν κάνω λάθος, τρεις τον αριθμό. 330 αιτήσεις της Λαγωνίας πάνε και έρχονται στην περιφέρεια. Και με την τελευταία υποτίθεται απλοποιημένη τροποποίηση, καμία άδεια δεν έχει εκδοθεί. Αυτά είναι σίγουρα, είναι καταγεγραμμένα. Και είναι σίγουρο, κύριε Υπουργέ, ότι για την πληρωμή της ΕΝΙΑΣ του 2014 θα μας πείτε όποιος δεν έχει άδεια λειτουργίας και εξαίρεση από την κατεδάφιση δεν θα πληρωθεί. Και θα του κατεδαφίσουμε και το στάβλο. Άλλο εμπόδιο. Θέλετε να φορολογήσετε τα βοσκοτόπια. Αυτά τα βοσκοτόπια που χρησιμοποιούμε εμείς είναι άγωνα. Πρώτον άγωνα, ορεινά, πλαγιές πεζούλια, μικρός κλήρος, ακατάλληλα διαμηχανική καλλιέργεια. Δηλαδή είναι χτήματα τα οποία είναι κατελημένα από το 45 και έπειτα. Και τα χρησιμοποιούμε μόνο για την υπόσχεση. Άλλο εμπόδιο. Είναι η ΑΓΚΑΠ. Από ό,τι καταλάβαμε διαβάζοντας τα τέσσερα σενάρια, είναι τώρα που διαμορφώνεται το σενάριο πώς θα πληρωνόμαστε μετά το 15 και το 15, πάτε να ρίξετε πάλι την ορεινή και πέθυρα κτηνοτροφία. Εκείνο που βλέπουμε εμείς οι ποιμένες κτηνοτρόφοι εδώ στα βουνά που ζούμε, διότι από ψηλά έχουμε μεγαλύτερη ορατότητα και μας δουλεύεται. Λοιπόν, σκεφτείτε μόνο ότι με αυτή την τακτική θα φανιστεί η κτηνοτροφία, που είναι η μοναδική πηγή υγιεινής διατροφής και συνεισφέρει στην εθνική οικονομία, ειδικά τώρα στα δύσκολα χρόνια. Τι ζητάμε τώρα? Ζητάμε για τους στάβλους να στείλετε μια επιτροπή, δίχως να μας ρωτήσετε, επί τόπου, αν ο στάβλος πληρεί τους όρους, αυτομάτως να μας δοθεί η άδεια και η εξαίρεση. Με συγχωρείτε. Αν όχι, να μας πείτε εντός εύλογου χρονικού διαστήματος τι θα διορθωθεί ή θα φτιαχτεί. Αυτό και να επανέλθει η Επιτροπή να μας δώσει την άδεια. Άλλο θέμα, να φορολογηθούν τα βοσκοτόπια, όπως και αν να μην φορολογηθούν τα βοσκοτόπια, όπου και αν βρίσκονται γεωγραφικά, να φορολογηθεί το εισόδημα. Λοιπόν, ένα άλλο πρόβλημα που είναι σοβαρότατο, το πιο σοβαρό τώρα για εμάς κτηνοτρόφους, η Τράπεζα Πειραιώς δεν δίνει δάνεια στους γεωροκτηνοτρόφους. Μιλάω για καλλιεργητικά δάνεια. Με αποτέλεσμα να χάσουμε την φθηνή αγορά ζωοτροφών. Τώρα το καλαμπόκι παράδειγμα είναι πολύ φθηνό. Μπορούσαμε, αν μας βοηθάει η τράπεζα, να ψωνίσουμε. Και τελικά θα ωφεληθούν πάλι οι εμπόροι, διότι θα κρυβίνει το καλαμπόκι. Αυτά είναι τα θέματα που θέλουμε, ας πούμε, και μερικά από αυτά τα κλειδιά. Θα μας πείτε λίγο αν με όλα αυτά τα προβλήματα που έχετε εντοπίσει και μας αναφέρετε, αρχίζει και μειώνεται ο κτηνοτροφικός κόσμος στο νομό Λακωνίας? Όχι μόνο μειώνεται. Και μειώνεται, αλλά θα εξαφανιστεί. Δεν μπορεί να σταθεί δηλαδή. Οι άνθρωποι τώρα, ας πούμε, οικονομικά δεν στέκονται καλά. Έχουμε εξαδλειωθεί. Δάνεια δεν μπορούμε να πάρουμε. Για να ψωνίσουμε τώρα που είναι οι τροφές φθηνές, για να ξεχυμάσουμε τα ζώα μας και να συντηρηθούμε κι εμείς. Λοιπόν, οι επιταγές που έχουμε από τους πυροκόμους, από το εισόδημα το περσινό, το γάλα δηλαδή, οι μισές είναι απλήρωτες. Κανένας έμπορος ή ένωση δεν τις παίρνει. Είναι και αυτό ένα μεγάλο πρόβλημα που πρέπει η πολιτεία να το λύσει. Να μην επιτρέπει, ας πούμε, να δίνονται μακροπρόθεσμες επιταγές. Και θέλω να ρωτήσω και κάτι πιο εξειδικευμένο. Σας παίρνουν χρήματα από τις επιδοτήσεις όσοι οφείλετε δάνεια? Τώρα μπήκε μια επιδότηση, ακόμα δεν έχουμε ξεκαθαρίσει, αλλά θέλουν να πάρουν. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα εσάς που ανταποκριθήκατε άμεσα στο αίτημα που σας έκανα να μας δεχτείτε σαν Περιφέρεια Πελοποννήσου, για να σας εκφράσουμε τα αιτήματα και τα προβλήματα τα οποία έχει η κτηνοτροφία σήμερα.
Θα ήθελα να σας πω ότι εκπροσωπούμε όλους τους νομούς της Πελοποννήσου. Για διάφορους λόγους δεν παραβρέθηκαν από δύο νομούς. Από την Αργολίδα τα Προεδρία, από την Αργολίδα γιατί σήμερα έχουν δικαστήριο με τα επεισόδια που είχαν γίνει τότε με τις κινητοποιήσεις στη Στέρνα και δεν μπορούσαν να παραβρεθούν. Και για λόγους υγείας από τη Μεσσηνία ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Κώστας Γιφτάκης. Είναι σαν να είναι εδώ όμως. Θεωρήσαμε υποχρέωσή μας πριν προβούμε σε οποιασδήποτε άλλες ενέργειες να ξεκινήσουμε πρώτα από την περιφέρεια και να εκθέσουμε τα προβλήματα που ταλανίζουν χρόνια τον κλάδο μας και πιστεύω ότι η πολιτεία εξεπίτηδε στα αφήνει άλυτα. Είναι προβλήματα θεσμικά περισσότερο τα οποία ο συνάδελφος ο Ντάρμος από τη Λαγωνία τα έκθεσε εδώ στο τοπικό χαλάκι. Και έχουμε βαρεθεί να τα επαναλαμβάνουμε και στην περιφέρεια και στις νομαρχίες από παλιά και στο Υπουργείο. Έχουν λιώσει τα παπούτσια μας να πηγαίνουμε στην Αχαρνό. Δεν γίνεται τίποτα. Από τη μία τα λέμε, λαμβάνουμε υποσχέσεις και φεύγουμε. Γνωρίσαμε λοιπόν υποχρέωσή μας, επειδή θέλω να το τονίσω αυτό στα τοπικά κανάλια εδώ και θέλω να σας ευχαριστήσω εγώ προσωπικά γι' αυτό, ότι δείχνετε ιδιαίτερη ευαισθησία εσείς σαν αντιπεριφερειάρχη στον κλάδο μας. Πρέπει να το γνωρίζουν και οι συνάδελφοι κοινοτροφέων. Θεωρήσαμε λοιπόν υποχρέωσή μας να ενημερώσουμε πρώτα εσάς πριν προχωρήσουμε σε οποιασδήποτε άλλες ενέργειες. Έχουμε κανονίσει ήδη μια συνάντηση στο Υπουργείο με την οποία δεν μας έχουν ανακοινώσει ακόμα την ημερομηνία. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει κάτι το ιδιαίτερο. Πάλι τα ίδια θα γίνουν. Ήδη οι μηχανές στη Μακεδονία, το τρακτέρ είναι έτοιμες. Θα προχωρήσουμε σε κινητοποιήσεις πάλι. Οι Μακεδόνες ήδη περιμένουν δηλαδή την τελευταία συνάντηση με τον Χαρακόπουλο, με τον κύριο Χαρακόπουλο. Έχετε δει συνάντηση σαν Πελοποννήσι, Κτηνοτρόφι. Όχι, σαν Παναγενία, ενώ σαν Παναγενία. Και σε τίποτα μα και σαν Πελοποννήσι. Σαν Πελοποννήσι, σαν Πελοποννήσι, θα πάμε μαζί. Κάτι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κατά τόπους λοιπόν η κτηνοτροφία αντιμετωπίζει και διαφορετικά προβλήματα. Υπάρχουν μορφολογικά προβλήματα, υπάρχουν προβλήματα ζώων, υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Μένει να τις πληρώνουμε κατά μέσον όρο από 30 μέχρι 40% ακριβότερες από τους συναδέλφους της Λάρισας και της Μακεδονίας. Αυτό είναι σημαντικό δηλαδή. Η επιβάρηση στο κόστος παραγωγής του κρέατος και του γάλακτος. Γιατί δεν παράγει την Πελοποννήσου? Γιατί δεν έχει παιδιά, δεν έχει ποτάμι. Έχει κάμπους, η Μακεδονία έχει περισσότερους κάμπους και έχει αποδόσεις μεγάλες. Έχει νερά, ποτάμια. Είναι όμως είναι όλοι καλυμμένοι. Είναι θέμα κι αυτό, γιατί δεν παράγει. Γιατί εγώ βλέπω εφτάσεις γόνιμες εγκατελειμμένες. Δεν παράγει κανείς. Ένα που παρατήρησα εγώ. Σαν ορεινές. Ξερικές και ορεινές. Εντάξει, μπορούμε να βρεθούμε. Ένα λάθος που είχαν κάνει οι κυβερνήσεις νωρίτερα ήταν εξεριζόναν τις πορτοκαλιές στη Λακεδέμονα και βάζαν φωτοβολταϊκά. Αυτά είναι απαραίτητο. Μεγάλο λάθος αυτό. Μεγάλο. Που πάνε σε γη υψηλής παραγωγικότητας φωτοβολταϊκά και καταστρέφουν χωράφια που για να γίνει, λέει, τα εκατοστά, τα γόνιμα του χωραφιού, ξέρω πόσες χιλιάδες, πόσα χρόνια χρειάζονται. Ήταν λάθος μεγάλο. Αλλά εκεί κάτι διορθώθηκε. Με ιδιαίτερη χαρά υποδεχτήκαμε σήμερα εδώ στο γραφείο της Αρκαδίας εγώ και οι δύο περιφερειακοί σύμβουλοι, ο κ. Ζουρμελιώτης ο Γιώργος και ο Ντάνος Θοδωρής, τους κτηνοτρόφους της Πελοποννήσου. Την ψυχή της τοπικής μας και της εθνικής μας οικονομίας. Και λέω με ιδιαίτερη χαρά, γιατί εγώ πράγματι είμαι ένας άνθρωπος που είμαι γεννημένος στο χωριό και μένω στο χωριό και η ψυχή μου χτυπάει κτηνοτροφικά. Όπως θες είπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας του Παπούλιας, ότι χτυπάει αγροτικά στην Βιτίνα, έτσι και η δική μου ψυχή χτυπάει αγροτικά και ειδικά κτηνοτροφικά. Γιατί έχουμε μεγαλώσει μαζί με τους κτηνοτρόφους και συνεχίζουμε να είμαστε μαζί με αυτούς τους ανθρώπους και γνωρίζουμε από κοντά τα μεγάλα προβλήματά τους. Γνωρίζω όμως συγχρόνως και τη μεγάλη προσφορά τους στην πατρίδα. Καταρχάς είναι οι ακρίτες, οι φύλακες της υπαίθρου. Εάν δεν υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι, θα είναι ένα πρέτο νεκροταφείο. Ευτυχώς που υπάρχουν οι κτηνοτρόφοι και ακούμε κανένα κουδούνι, και είναι οι άνθρωποι οι οποίοι αντιμετωπίζουν από νωρίς τις φωτιές, οτιδήποτε εντοπίζουν εκεί στην περιοχή. Κυρίως όμως προσφέρουν σε μεγάλο ποσοστό την τοπική οικονομία και στην εθνική οικονομία. Είμαστε και νομίζω ότι εδώ που έχουμε φτάσει σαν χώρα, σε αυτή την κρίση, φτάσαμε γιατί δεν προσέξαμε την κατάλληλη στιγμή τις παραγωγικές αυτές ομάδες, τους αγρότες μας, δηλαδή τους κτηνοτρόφους, τους γεωργούς, τους αλλιείς, οι οποίοι προσφέρουν στην οικονομία. Γιατί αυτοί είναι οι οποίοι μεγαλώνουν την πίτα. Την πίτα δεν τη μεγαλώνει η δημόσια υπάλληλη. Την πίτα της οικονομίας τη μεγαλώνει οι παραγωγικές τάξεις. Και βασικό κομμάτι της τάξης αυτής είστε εσείς οι κτηνοτρόφοι. Πώς λοιπόν να πάμε σαν χώρα μπροστά όταν χρειάζεται να εισάγουμε το 73% του κρέατος και του γάλακτος, δεν ξέρω να παίρνω ακριβώς, κάπου εκεί τα ποσοστά,
και χαλάμε πάρα πολλά χρήματα να πηγαίνουμε να παίρνουμε κρέας και γάλα από τις βόρειες χώρες της Ευρώπης, από Ολλανδία και από άλλες χώρες, καθίστε και εμείς εδώ πέρα να μην έχουμε εκτοτροφία. Βλέπουμε λοιπόν εκτάσεις ολόκληρες, παράδειγμα, επειδή ξέρω την περιοχή πολύ καλύτερα εδώ από την Τρίπολη μέχρι τη Μεγαλόπολη, από την Τρίπολη μέχρι τη, μετά το καλογερικό προς τη Μεγαλόπολη είναι τουλάχιστον 30.000 στρέμματα. Στην έκταση αυτή δυστυχώς υπάρχουν μόνο 2-3 τσοπάνιδες. Σύνολο προβάτων δεν πρέπει να είναι πάνω από 300-400. Σε μια τεράστια έκταση που τα χορτάρια είναι 2 μέτρα και κινδυνεύουμε από τις φωτιές το καλοκαίρι, και όμως δεν υπάρχουν κτηνοτρόφοι. Γιατί δεν υπάρχουν κτηνοτρόφοι? Γιατί δεν προσέχουν οι κτηνοτρόφοι. Και όσοι επένδυσαν στην κτηνοτροφία δυστυχώς απογοητεύτηκαν και τα εγκατέλειψαν. Είναι λοιπόν υποχρέωσή μας και σαν κράτος και σαν περιφέρεια όμως εμείς να σας στηρίξουμε και να βοηθήσουμε όσο μπορούμε την προσπάθεια την οποία κάνετε, τη μεγάλη προσπάθεια που κάνετε μέσα από δύσκολες συνθήκες. Εσείς δουλεύετε όλο το 24ωρο. Κάποιοι άλλοι δουλεύουν 8ωρο και 7ωρο. Οι κτηνοτρόφοι δουλεύουν όλο το 24ωρο. Οι κτηνοτρόφοι δουλεύουν όλες τις μέρες του χρόνου. Δεν υπάρχει άδεια. Δεν υπάρχει ότι σήμερα βρέχει, δεν πάμε, αύριο έχει ήλιο, δεν πάμε. Είστε κάθε μέρα στην ύπαιθρο. Και γι' αυτό λοιπόν εμείς σαν περιφέρεια σας χρωστάμε πολλά, σαν κράτος σας χρωστάμε πολλά και πρέπει λοιπόν να σας βοηθήσουμε και να είμαστε αρρωγοί. Εγώ σαν Αρκαδία, επειδή εδώ πέρα στην Αρκαδία ασχολούμαστε περισσότερο μαζί με τους περιφερειακούς συμβούλους και τα παιδιά που είναι εδώ αλλά και αυτούς που λείπουν, κάνουμε μια προσπάθεια να βοηθήσουμε τους τοπικούς κτηνοτρόφους. Τι κάνουμε? Αυτή τη στιγμή ήδη είναι σε εξέλιξη ένα μεγάλο πρόγραμμα για ηλεκτροδότηση σε όλες τις στάνες του νομού. Με το γνωστό πρόγραμμα που υπάρχει, με 20% συμμετοχή από τους κτηνοτρόφους και το 80% συμμετοχή από την περιφέρεια και από τη ΔΕΗ. Μάλιστα, καθημερινά σχεδόν μιλάω με τη Διεύθυνση Γεωργίας και με τη ΔΕΗ γιατί θέλω να τρέξει το πρόγραμμα αυτό. Θέλω γρήγορα να υλοποιηθεί, γιατί όπως καλά είπε και ο πρόεδρος από τη Λακωνία, ο κύριος Ντάρμος, ότι από του χρόνου, εάν δεν υπάρχουν εξυγχρονισμένες στάνες, θα υπάρχει ακόμα πρόβλημα και στη διάθεση του γάλακτος και του κρέατος και όλα αυτά. Ένα άλλο πρόγραμμα το οποίο εφαρμόζουμε μετά από αιτήματα των κτηνοτρόφων της περιοχής μας είναι η δημιουργία υδατοδεξαμενών σε διάφορα σημεία που δεν υπάρχει νερό. Ήδη αυτή τη στιγμή κατασκευάζεται μία όμβρο δεξαμενή στο Βάγκου της Μεγαλόπολης και στο Δάρα της Μαντινίας. Και σε εξέλιξη ακολουθεί στη λίμνη της Μαντινίας, στα Γεωργίτικα και άλλες οι οποίες είναι στη φάση τώρα που σχεδιάζονται και θα υλοποιηθούν άμεσα μέσα στο χειμώνα. Προχωρήσαμε παρά τα πενιχρά οικονομικά που έχουμε και δημιουργούμε δρόμους πρόσβασης προς τις στάνες. Όπου μας ζητάνε να κάνουμε δρόμο, με διάφορους τρόπους προσπαθούμε να υλοποιήσουμε ώστε να μπορέσουν οι κτηνοτρόφοι μας να μην σπάνε τα αυτοκινητά τους στα κακοτράχαλα βουνά και δημιουργούμε λοιπόν κάποιους δρόμους πρόσβασης. Πάρα απ' όλα όμως αυτό το οποίο αισθάνονται οι κτηνοτρόφοι είναι το ενδιαφέρον μας και την αγάπη μας για αυτούς. Επειδή χτυπάει λοιπόν η καρδιά μου κτηνοτροφικά, θέλω να με θεωρείτε και να μας θεωρείτε δικούς σας ανθρώπους, σύμμαχους στην προσπάθεια που κάνετε, στον αγώνα που κάνετε. Έχουμε υποχρέωση να σας βοηθήσουμε. Δεν το κάνουμε για να πάτε την οικονομία. Έχουμε υποχρέωση. Εσείς μας στηρίζετε. Την οικονομία τη στηρίζετε κυρίως εσείς.